Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είχα υποσχεθεί ένα room tour και ήταν καιρός να το κάνουμε λοιπόν, να το πραγματοποιήσουμε. Δεν έχει τελειώσει βέβαια το δωμάτιο, κάνω και άλλα πράγματα προφανώς, αλλά ήθελα απλά να σας δείξω ρε παιδί μου, να πάρετε μια ιδέα τι παίζει, πώς παίζει κτλ. Λοιπόν, η καρέκλα μου, αυτή που βλέπετε στα live stream είναι αυτή και αυτός εδώ είναι ο δικός μου υπολογιστής. Ακριβώς από δίπλα βλέπετε τον υπολογιστή του αδερφού μου, είναι dual desktop setup. Εδώ πέρα κάτω είναι το άλλο το PC και το κάθε PC έχει τα δικά του περιφερειακά, τη δικιά του καρέκλα, τα δικά του ηχεία ξεχωριστά και πάει λέγοντας και λέγοντας και λέγοντας. Ας πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, Corsair M65 CK104 ροζ λευκό, του έχω βάλει και armor στιγμό εδώ πέρα, δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει στο CK104. Z906, τα ηχεία, εκεί είναι ο ενισχυτής. Λοιπόν, αυτά είναι τα ακουστικά, είναι τα Mad Cats, τα Triton 5,1 True, 5,1 Plus, μπαίνουν και σε κονσόλες και τα λοιπά. Είναι με οπτική ίνα, αυτός είναι ο ενισχυτής τους εκεί, 24 κυρτή της Samsung, προφανώς. Και έχω μια κρεμασμένη μητρική στον τύπο, η οποία είναι decor στην ουσία. Αυτό ήταν το παλιό αυτοκίνητο του πατέρα μου, το γουστάρω όσο δεν πάει, αλλά το 86. Το φωτιστικό, πολύ ρωτάτε για αυτό το φωτιστικό. Είναι απίστευτο το φωτιστικό, είναι 3D, είναι RGB, κάνει τα πάντα. Αλλάζει ό,τι χρώματα γουστάρετε, Batman Joker. Ένα μοχλός του Xbox One S, προφανώς για να παίζω στο PC. Αυτό εδώ είναι το PC μου, όπως βλέπετε είναι όλο custom δρόψυχτο. Όλο. Τώρα να σας πω χαρακτηριστικά, να σας πω αλήθεια, ψιλοβαριέμαι να σας τα πω. Ούτως ή άλλως τα βλέπετε κάτω από κάθε βίντεο μου, τα χαρακτηριστικά κτλ. Εδώ έχουμε τα μοντάκια, τα μυστικά, τα παιχνίδια του PlayStation, ασύρματο ηχείο, gamepad για το κινητό, άλλα ακουστικά από πάνω, Joker Harley Quinn, διακοσμητικά μαλακίες και άλλα μοντάκια εδώ πέρα, βιβλία, τετράδια κτλ. Αυτό εδώ είναι το PlayStation 4 μου, αποτελείται από δύο μοχλούς. Και αυτό το skin που βλέπετε είναι Star Wars όλο το θέμα. Είναι mounted στο δίχο όπως βλέπετε. Προφανώς παίζει στη δικιά μου την οθόνη. Βέβαια σύντομα θα το κάνω να παίζει και σε αυτή την οθόνη. Αυτή είναι 24, αυτή είναι 20R της Asus. Λοιπόν, εδώ πέρα περιφερειακά όπως βλέπετε στο άλλο PC είναι ένα CK108 μαζί με το Moto Speed V30, το γνωστό σε όλους πλέον Moto Speed V30. Εννοείται ότι έχει τρομερά, μα τρομερά περιφερειακά για την τιμή τους η Moto Speed. Δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτό εδώ αποτελείται από Z506, 5,1 το PC. Εδώ πέρα κάτω βλέπετε και τα σαμπάγια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πιο πάνω τώρα έχουμε το Glock 18 σε το αυτόματο μου για το τέτοιο, για το Airsoft που παίζω. Το Sniper μου το VSR10, το οποίο είναι επίσης για το Airsoft που παίζω. Θα ντυθεί όπου να είναι κάμω ολόκληρο το όπλο και το σκόπερθρο. Τώρα έχω κάνει μόνο το μισό, θα ντυθούν και τα υπόλοιπα. Τα κουτιά από όλα τα περιφερειακά του υπολογιστή, τα hardware του υπολογιστή. Ορισμένα πράγματα είναι ακόμα στα κουτιά τους, όπως εκεί πέρα τα sights, τα ακουστικά είναι μέσα στο κουτί. Όπως τις MSI που εκεί πέρα το SLI Bridge, όλα βρίσκονται μέσα όλα αυτά. Τα Turtle Beach επίσης. VR box για το κινητό προφανώς κτλ. Εδώ πέρα, αυτό εδώ το PC όπως είπα έχει και από εδώ πέρα έχω φτιάξει θέση για να μπαίνουν τα ακουστικά. Είναι τα Razer Kraken Pro, τα version 2 σε αυτό το συγκεκριμένο το PC. Όπως είπα, αυτό είναι το δικό μου το PC και εδώ πέρα κάτω είναι επίσης αυτό εδώ το PC, το οποίο είναι και αυτό υδρόψυχτο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, το έχω βάλει και αυτό μέσα σε νερά. Θα μου πείτε γιατί. Απλά θα σας απαντήσω γιατί δεν γίνονταν να έχω το ένα υδρόψυχτο και το άλλο όχι. Έπειτα κάνω και τα δύο. Και αυτό έγινε. Πιστεύω σας έχω καλυμμένους full. Να πάω λίγο και πιο μακρινό πλάνο να το δείτε. Εδώ είμαστε. Αυτό εδώ είναι το setup. Από εδώ πέρα στριμάρω. Από εδώ πέρα τα κάνω όλα. Ελπίζω σας αρέσει. Να τα απολαύσετε. Και αφήστε σχόλιο από κάτω και κάνα like. Για να μου πείτε άμα σας άρεσε το room tour, άμα σας άρεσε γενικά το δωμάτιο κτλ. Όπως είπα λοιπόν θα το βελτιώσω κι άλλο γιατί πρέπει να μπουν τα 5,1 στη θέση τους, να ρίξω και από πίσω τα ηχεία εκεί πέρα στον τοίχο που θέλω, να έχω σωστό 5,1 ήχο κτλ. Όχι για αυτό το PC αλλά για αυτό, γιατί είναι THX certified τα ηχεία αυτά και έτσι προσφέρουν το μέγιστο της απόδοσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο, αφήστε όπως είπα comment, μην ξεχάσετε καμπανάκι και like για και άλλα βίντεο σαν και αυτό. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο live. Φιλάκια.